σύνταγμα αντιδρών που ακολούθησε τον σωτήρα από τη βάπτισή του έως το σωτήριο πάθος του. Μετά την ανάληψη, οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και παρέμεναν στο Ιερό, προσκαρτερώντας ομοθυμαδών στους ύμνους και τις προσευχές εν αναμονή του Αγίου Πνεύματος. Ήσαν περίπου 120 τον αριθμό, οι Θεομήτορ, οι 11 Απόστολοι, οι αδελφοί και εξαδέλφια του Κυρίου, οι από την πρώτη ώρα μαθητές του και οι γυναίκες που τον είχαν πιστά ακολουθήσει μέχρι τον τάφο. Τις ημέρες εκείνες, ο Πέτρος σηκώθηκε εν μέσω της συνάντησης και δήλωσε ότι αφού ο Ιούδας είχε αποκλειστεί της κοινωνίας τους και είχε τιμωρηθεί για την προδοσία του, έπρεπε ένας άλλος μαθητής να πάρει τη θέση του και να γίνει μαζί τους προνομιακός μάρτυρας της Αναστάσεως. Προτάθηκαν ο Ιωσήφ Βαρσαβάς, ο επωνομαζόμενος Ιούστος και ο Ματθίας. Επειδή τους έκριναν εις άξιους, οι Απόστολοι ανέπεψαν στο Θεό την εξής προσευχή. «Συ, Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτο των δύο έναν, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής, αφής παρεύει Ιούδας». Έριξαν κλήρο και εξελέγει ο Ματθίας από την Θεία Πρόνοια για να συμπληρωθεί ο αριθμός 12 των Αποστόλων, σύμβολο τελειότητος. Μετά την Πεντηκοστή, αναχώρησε για να κηρύξει τη μετάνοια και την κυριαρχία επί των παθών με την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, αρχικά στην Παλαιστίνη και εν συνεχεία όπως φαίνεται στην Αιθιοπία, όπου και μαρτύρησε. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 10 Μαρτύρων, των δια την Αγία εικόνα του Χριστού εν Κωνσταντινούπολη Εθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου ή Φωκά, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Ο Αυτοκράτορας Λέων Τρίτος, ο Ίσαυρος, θέλοντας να ερμηνεύσει μία έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης ως κακό Ιωνό, εποφελήθηκε της περίστασης για να εκδηλώσει το μίσος του κατά των Αγίων εικόνων και με το πρόσχημα του εξευμενισμού της θεϊκής οργής εξέδωσε ένα πρώτο διάταγμα που απαγόρευε την προσκύνησή του. Στάθηκαν τότε στρατιώτες στην Χαλκή Πύλη, που ήταν η είσοδος του παλατίου, με την εντολή να κατεβάσουν τη μεγάλη εικόνα που απεικόνιζε τον Χριστό όρθιο και να τη ρίξουν στη φωτιά που είχαν ανάψει εκεί κοντά. Καθώς οι πλώγες ριζοβολούσαν ήδη, ένας στρατιώτης της αυτοκρατορικής φρουράς έστησε μία σκάλα για να ανέβει και να αποκολλήσει την εικόνα. Χριστιανοί που ήσαν παρόντες, κινούμενοι από ιερή οργή, όρμησαν τότε και τράβηξαν τη σκάλα. Ο στρατιώτης έπεσε κατά γης και το έξαλλο πλήθος τον αποτελείωσε ξεστομίζοντας κατάρες και αναθεματίζοντας τον Αυτοκράτορα. Όταν ο Λέων έμαθε τα συμβάντα, εξοργίστηκε και διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι οι υπεύθυνοι αυτής της στασιαστικής πράξης. Ήταν όμως δύσκολο να βρεθούν οι υπέτειοι, διότι είχε εξεγερθεί ολόκληρο το πλήθος. Έτσι συνελήφθησαν 9 μοναχοί που είχαν πάρει μέρος στα γεγονότα. Αφού μαστιγώθηκαν άγρια, φυλακίστηκαν και δόθηκε διαταγή να τους βγάζουν κάθε μέρα και να υποβάλλονται σε 500 ραβδισμούς. Οι γενναίοι αθλητές της Ευσέβειας υπέμειναν την τιμωρία για 8 μήνες. Διαπιστώνοντας την υπερφυσική καρτερία τους, ο Λέων πρόσταξε να τους σημαδέψουν το πρόσωπο με πειρακτωμένο σίδερο και να τους αποκεφαλίσουν σε ένα τόπο ονομαζόμενο Κυνηγέσιον, μαζί με αυτούς και μία πατρική ονόματι Μαρία. Τα σώματά τους τα έριξαν κατόπιν στη θάλασσα. Τα γεγονότα αυτά, τα οποία ακολούθησε λίγο μετά η καθαίρεση του Πατριάρχη Αγίου Γερμανού, σημάδεψαν την έναρξη του διωγμού κατά των Αγίων εικόνων και των υπερασπιστών του. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Αντωνίνος ο Αλεξανδρεύς σπηλεί τελειούται. Ο Αλεξανδρινός Άγιος Αντωνίνος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή. Αφού ομολόγησε την πίστη, τον κρέμασαν και τον έκταναν ζωντανό. Παρέδωσε την ανδρεία ψυχή του στον Κύριο, αφού τον έριξαν σε αναμένο καμίνι. Το σώμα του όμως βρέθηκε αυλαβές, χωρίς να έχει πειράξει φωτιά ούτε μια τρίχα της κεφαλής του. Τη αυτή ημέρα η έβρεση της αχυροποιεί του εικόνος των Καμουλιανών. Κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Διοκλητιανού περί το 303, μια ειδωλολάτρησα ονόματι Ακυλίνα παντρεύτηκε τον τοπάρχη του κάστρου Καμουλιανά της Καπαδοκίας που είχε επιφορτιστεί να αδιώκει τους χριστιανούς. Φωτισμένη από τη Θεία Χάρη, Ακυλίνα γνώρισε την αλήθεια, αλλά προσπάθησε να κρατήσει μυστική την πίστη της από το σύζυγό της, φοβούμενη την οργή του. Δεν έπαπε ωστόσο να ασκεί τις Άγιες Αρετές και να κετέβει τον Χριστό να την κάνει άξια του Αγίου Παπτίσματος. Ο Θεός λυπήθηκε τα δάκρυά της και μία νύχτα της φανερώθηκε ο Χριστός, περιβαλλόμενος από στρατιές αγγέλων που έψαναν τον Τρισάγιον Ύμνο. Ζήτησε από την Ακυλίνα να ετοιμάσει για αυτόν ένα αγίο με καθαρό νερό και αφού ένιψε το πρόσωπό του, το σκούπισε με ένα μαντίλι. Και ευθύς έμεινε πάνω στο μαντίλι το αποτύπωμα της θεανδρικής αυτού μορφής,
απόδειξη της πραγματικότητας της ενανθρωπίσεώς του. Γεμάτη χαρά η Ακυλίνα κατέθεσε το τίμιο μαντήλι σε μυστικό τόπο, όπου θα μπορούσε να προσκυνά την αχυροποίητη εικόνα χωρίς το φόβο του συζύγου της. Λίγο πριν πεθάνει, το έκλειψε σε ένα κύλωμα και μόνο κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου, περί το 392, ανακαλύφθηκε η εικόνα μετά από θεϊκή αποκάλυψη. Από τα Καμουλιανά στάλθηκε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, όπου επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων και ιαμάτων με την ενέργεια της Χάριτος που ήταν παρούσα στο Άγιο εκείνο ομοίωμα. Πολλά χρόνια αργότερα, το 574, η Αγία εικόνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και κατά τη βασιλεία του Ηρακλείου χρησίμευσε ως έμβλημα που τοποθετήθηκε επικεφαλής των χριστιανικών στρατευμάτων στις εκστρατείες κατά των Περσών. Αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Απόστολοι
Ιεραρχικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου κυρίου Νικολάου, στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάνθου Καρελά Κορομπίου. Την Τετάρτη 13 Αυγούστου θα κοινωνήσουμε τους ασθενείς της ενορίας μας. Την Τετάρτη 13 προς Πέμπτη 14 Αυγούστου θα τελεστεί στο ναό μας προεόρτια Ιερά Εγρυμνία από ώρα 8:30 μέχρι τις 12:30 περίπου τα μεσάνυχτα. Θα τεθούν σε προσκύνηση οι Ιερά Λείψανα Αγίων. Διευγών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.